για διερευνητικές επαφές και με την Τουρκία στο πλαίσιο μιας γενικότερης διευθέτησης των ΑΟΣ με όλα τα γειτονικά κράτη, μίλησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ενημερώνοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι μόνο με την Αίγυπτο, αλλά με την Ιταλία, με την Αλβανία, υπάρχει εκκρεμότητα της Λιβύης και φυσικά υπάρχουν διερευνητικές επαφές με την Τουρκία. Όλα αυτά συγκροτούνται σε μια ενιαία πολιτική υπεράσπισης και αξιοποίησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και του ορυκτού πλούτου. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης, στηριζόμενοι στο δίκαιο της θάλασσας. Πάντα στο δίκαιο της θάλασσας και το μεγάλο, αν θέλετε, και κεκτημένο της τριμερούς διάσκεψης είναι η πρόσκληση που έχουμε απευθύνει σε όλες τις χώρες της περιοχής να αποδεχθούν την σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και να ενεργούν στο πλαίσιο της. Την ίδια ώρα, η τουρκική πλευρά δεν κρύβει την ενόχλησή της για τις αποφασιστικές ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες με Αίγυπτο και με Κύπρο και εν ώψη της τριμερού συνάντησης κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό που κάνουν οι γειτονές μας, δηλαδή για εσωτερική κατανάλωση, να ανεβάσουμε ένα θέμα. Άρα λοιπόν, με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα βέβαια και ετοιμότητα, αλλά πάνω απ' όλα με ψυχραιμία και χωρίς κραυγές εντυπωσιασμού, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς να δώσουμε την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιο μεγάλο ζήτημα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κοινή άσκηση ΝΑΤΟ και Τουρκίας με την ονομασία Γαλάζια Φάλαινα, νότια-ανατολικά του Καστελόριζου. Στην άσκηση λαμβάνουν μέρος 9 τουρκικά πολεμικά πλοία, 4 ανατοϊκά και μια πακιστανική φρεγάτα. Τα εθνικά θέματα, Γιώργο Ευθυμίου, και η νέα διαπραγμάτευση με την Τρόικα αναμένεται να κυριαρχήσουν στη συνάντηση που έχουν αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, Αντώνη Σαμαράς με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ανδριάννα, σε λίγα λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει η συνάντηση. Εδώ περιμένουμε τον κύριο Βενιζέλο. Στη συνάντηση αυτή αναμένεται να καθοριστεί η στρατηγική της κυβέρνησης σε δύο μέτωπα, στην οικονομία και στα εθνικά θέματα, όπως είπες και εσύ. Το πρώτο μέτωπο που αφορά την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στην Αθήνα, υπό τους κυρίους Σαμαρά και Νταβούτογλου, που έχει οριστεί για τις 5 και 6 Δεκεμβρίου. Με μια πρώτη ανάγνωση, εκτιμάται πως θα γίνει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με τον προγραμματισμό αυτού του Συμβουλίου. Πρόκειται για την κοινή συνεδρίαση που γίνεται, να υπενθυμίσουμε, μία φορά το χρόνο εναλλάξ σε Ελλάδα και Τουρκία. Πέρυσι οι υπουργοί των δύο χωρών συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο υπό τον Αντώνη Σαμαρά και τον τότε πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν. Για τη φετινή σύγκληση του κοινού Υπουργικού Συμβουλίου στην Αθήνα, η κυβέρνηση είχε απαντήσει το καλοκαίρι καταρχήν θετικά στο σχετικό αίτημα της Άγκυρας προκειμένου να γίνει το Συμβούλιο τον Νοέμβριο που διανύουμε. Ωστόσο, ο καθορισμός της ημερομηνίας είχε παγώσει έπειτα και από τις συμβαίνει και έχει και τη σημασία της, Γιώργο, και η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Ακριβώς, Ανδριάννα, είχε παγώσει αυτό το αίτημα έπειτα από την κλιμάκωση των προκλητικών ενεργειών από την πλευρά της Άγκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, η διαδικασία ξεπάγωσε έπειτα και από το τηλεφώνημα που είχε, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Νταβούτογλου την προηγούμενη εβδομάδα. Και να υπενθυμίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθεθεί την στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις μετά τη διακήρυξη του Καΐρου, την ιστορική αυτή διακήρυξη, που συζητήθηκε η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Στόχος του Μεγάλου Μαξίμου είναι να προχωρήσει σύμφωνα η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, αλλά και να υπάρξουν και ανάλογες συμφωνίες με τα υπόλοιπα κράτη με τα οποία γειτονεύει η Ελλάδα. Και γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι στην Αθήνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τριμερή πολιτική διαβούλευση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Αναμένεται να γίνει μια τέτοια συνάντηση μέσα στους επόμενους μήνες, δηλαδή μια ανάλογη σύνοδος κορυφής όπως αυτή του Καΐρου. Και τώρα, αναφορικά με τα ζητήματα της οικονομίας, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να μπαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο μέτωπο της οικονομίας, λοιπόν, οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης απέναντι στις πιέσεις των Ευρωπαίων δανειστών προς την Ελλάδα. Στόχος είναι να κλείσει γρήγορα η τελευταία αξιολόγηση από την Τρόικα, ώστε να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα ζητήματα, δηλαδή η διευθέτηση του ζητήματος του ελληνικού χρέους, η προληπτική γραμμή πίστωσης και βεβαίως το ελληνικό σχέδιο ανάπτυξης που θα αντικαταστήσει τα μνημόνια στο τέλος του έτους. Ανδριάννα. Μάλιστα, σε δύο άξονες λοιπόν η συνάντηση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σου, Γιώργο Ευθυμίου. Και είναι μαζί μας ο Φάνης Παπαθανασίου για να δούμε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν, Φάνη, σε επιχειρησιακό βεβαίως επίπεδο και αφορούν το πώς συγκροτείται και σήμερα η τουρκική πρόκληση εντός της Κυπριακής ΑΟΣ.
Πρώτα-πρώτα να πούμε λίγο για τη συνάντηση που θα γίνει εδώ στην Αθήνα σε επίπεδο Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του κυρίου Νταβούτογλου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΝΕΡΙΤ, αυτή κλείστηκε το Σάββατο. Να. Έγινε λοιπόν τηλεφώνημα από ανώτατη κυβερνητική πηγή με τον κύριο Νταβούτογλου. Εκεί λοιπόν κλείστηκε, έγινε την επομένη, λίγο μετά την διακήρυξη του Καΐρου. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει την 5 και 6 Δεκεμβρίου η συνάντηση εδώ στην Αθήνα και ανακοινώθηκε μαζί σήμερα και στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Και ασφαλώς η ανώτατη κυβερνητική πηγή είπε προς την τουρκική ότι θα ήταν καλό στο επόμενο διάστημα να υπάρχουν κινήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης, γιατί έχει σωρευτεί μεγάλη ένταση στην περιοχή και σε αυτό το κλίμα θα μπορούσε να υπάρξει καλή συνάντηση και να είναι επιτυχημένη η επίσκεψη του κύριου Νταβούτογλου στην Αθήνα. Μάλιστα, αυτό λοιπόν είναι το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και βεβαίως η πρώτη ανάγνωσή του. Να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τι συνεχίζει να γίνεται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Λοιπόν, γιατί το Μπαρμπαρός λοιπόν συνεχίζει τις έρευνές του μέσα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Σήμερα λοιπόν στις 7 η ώρα το πρωί οι έρευνες του Μπαρμπαρός συνεχιζόταν. Βλέπουμε που βρίσκεται. Είναι εδώ δίπλα, εδώ είναι η Κυπριακή Γεώτρηση. Μία φρεγάτα, η Γκεντίζ, βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο όπου γίνεται η Κυπριακή Γεώτρηση. Μια άλλη κορβέτα είναι. Μιλάμε για απόσταση αναπνοής, φάνηκε. Είναι μέσα. Είναι μέσα σχεδόν στα. Είναι μέσα στα οικόπεδα. Είναι μέσα στα οικόπεδα. Ασφαλώς, σε απόσταση αναπνοής. Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, γίνονται οι γεωτρήσεις από την ΕΝΗΚ ΚΟΚΑΣ. Είναι το Μπαρμπαρός, τα δύο συνοδευτικά, η φρεγάτα Γκεντίζ και η κορβέτα Μπαρτίν που βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο όπου γίνεται η γεώτρηση από την. Αυτά γινόταν λοιπόν στις 7 το πρωί. Επομένως, ένας επόμενος χάρτης δείχνει ακριβώς που ακριβώς βρισκόταν η κορβέτα. Η κορβέτα λοιπόν είναι μέσα στο οικόπεδο 9. Βρίσκεται 6,8 ναυτικά μίλια από το σημείο της γεώτρησης. Είναι λοιπόν μια εικόνα, σε αυτό το κλίμα λοιπόν έχει αυξηθεί η ένταση και σε αυτό το κλίμα θα γίνει, αν γίνει και η συνάντηση εδώ στην, θα πρέπει να πούμε ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βενιζέλος, θα μεταβεί στην Άγκυρα για να προετοιμάσει τις συνομιλίες ανάλογα το κυβερνητικό επίπεδο και από εκεί και πέρα να επαναλάβουμε ότι αυτό που είπε η ελληνική πλευρά προς την τουρκική είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν κινήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα, Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον Διονύση Μποτώνη, γιατί νωρίτερα συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής υπό την Προεδρία του Ευάγγελου Βενιζέλου. Στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ο Διονύση Μποτώνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι. Τρεις ώρες διήρκησε η συζήτηση και ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με τους εκπροσώπους των κομμάτων. Θα πρέπει να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης αυτής και της ενημέρωσης είχαμε δηλώσει από τον Υπουργό Εξωτερικών. Μάθαμε λοιπόν, μας είπε ο κύριος Βενιζέλος, έδωσε λεπτομέρειες για την σύνοδο που θα γίνει κορυφής 5 και 6 Δεκεμβρίου. Είπε χαρακτηριστικά ότι μετά το Κάιρο ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του Αχμέντ Νταβούτογλου. Συμφώνησαν να γίνει αυτή η συνάντηση, αυτή η επαφή στην Αθήνα, αυτή η σύνοδος, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί και όλη αυτή η προεργασία που έχει γίνει και όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα που έχουν προαποφασιστεί, όλες αυτές οι συναντήσεις. Και είναι ένα σημείο, εδώ θα πρέπει να πούμε σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ότι βοηθάει στην αποκλιμάκωση της όλης αυτής διαδικασίας που έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα, ειδικότερα μετά την προκλητικότητα της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε και δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων και από τον κύριο Βενιζέλο που νομίζω δίνουν το στίγμα όλης αυτής της διαδικασίας. Μάλιστα, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Παρακολουθούμε λοιπόν μία έντονη κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε την τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος του Καΐρου. Τώρα θα έχουμε και τη νέα τριμερή Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει οργανώσει σημαντικές συμμαχίες. Από την άλλη, η Τουρκία εμφανίζεται πια απολύτως απομονωμένη, αλλά ταυτόχρονα και με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πώς διαβάζετε αυτές τις εξελίξεις? Να πούμε ότι η Ελλάδα, εκτός από πόλο σταθερότητας σε αντιπαραβολή με τα περισσότερα κράτη της περιοχής, αποτελεί εσχάτως και έναν καταλύτη εξελίξεων, κυρίως συνδιαμόρφωσης των περιφερειακών διεργασιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Ταυτόχρονα η Τουρκία για τους δικούς της λόγους
όπως αναφέρατε, έχει αυτοπεριθωριοποιηθεί και ουσιαστικά δεν συνδιαλέγεται με καμία χώρα της περιοχής πλην της δικής μας. Αυτό δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα στον περιφερειακό χάρτη. Η Ελλάδα είναι υπέρ των συμπράξεων, η Ελλάδα είναι υπέρ των συνεργειών στο ενεργειακό πεδίο, στο οικονομικό πεδίο, διότι αντιλαμβάνεται ότι ειδικά στην παρούσα συγκυρία η αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή είναι συνεκβανόν για να προχωρήσει η περιοχή στο επόμενο επίπεδο που είναι η σταδιακή αποκατάσταση της τάξης και βέβαια μελλοντικά σε έργα τα οποία θα φέρουν καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις και για τις ηγεσίες αλλά και για τους λόγους των περιοχών. Και επειδή μιλάτε για νέα δεδομένα, ένα νέο δεδομένο είναι και η μεταστροφή της Αιγύπτου. Ποια είναι η αξία της τριμερούς, πώς μεταφράζεται? Η Αίγυπτος είναι το μεγαλύτερο αραβικό κράτος του κόσμου, μια χώρα με παραδοσιακή επιρροή στην ευρύτερη περιοχή και η μετατόπιση του Καΐρου το τελευταίο διάστημα πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις είναι αν μη τι άλλο μια εξέλιξη στην οποία πρέπει να αποδώσουμε και ανάλογη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο όπως προανέφερα συνεργασιών ευρύτερων και η Αίγυπτος έχει και μια προστιθέμενη αξία για τον λόγο ότι επειδή ακριβώς αποτελεί μουσουλμανικό κράτος δεν δίνεται η δυνατότητα σε κάποιες άλλες δυνάμεις περιοχής να καταγγέλουν την όποια συνεργασία μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ εν προκειμένου ως μια συνεργασία αντιμουσουλμανική η οποία στρέφεται δηλαδή σε βάρος του μουσουλμανικού στοιχείου. Η εμπλοκή της Αιγύπτου αναιρεί εν της πράγμασης αυτό το επιχείρημα. Και μέσα σε όλα αυτά η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί, συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου παρά τις έντονες αποδοκιμασίες από πάρα πολλές πλευρές. Συνεχίζει να έχει το βλέμμα καρφωμένο στα νέα κοιτάσματα. Γιατί, τι επιδιώκει επί της ουσίας? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκεται εκτός των περιφερειακών διεργασιών, ειδικότερα στο κομμάτι της ενέργειας, επιδιώκει με τον λάθος τρόπο κατά την άποψή μου να εμπλακεί και να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές. Να μπει σε ένα παιχνίδι δηλαδή. Να μπει σε ένα παιχνίδι με τους δικούς της όρους που είναι όροι ισχύως. Mm-hmm. Όμως αυτό που βλέπουμε στην περιοχή είναι ότι η τάση είναι για να μπορούμε να συνομιλούμε μεταξύ μας, όχι με φρεγάτες, σεισμογραφικά πλοία να παραβιάζουν κατάφορα την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή το διεθνές δίκαιο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Τουρκίας, αλλά με μια διάθεση ευρύτερη συνεννόησης. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή από πλευράς Άγκυρας και είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η Άγκυρα με τα ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή περιθωριοποιείται και από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Πάμε τώρα και στη σημερινή είδηση που αφορά την επίσκεψη Νταβουτογλου στην Αθήνα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Τι μπορεί να σημάνει αυτή η επίσκεψη? Μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό ή θα είναι πάλι κάτι το οποίο μπορεί να συμπυκνωθεί στη φράση ο διάλογος-διάλογος και διαφωνίες-διαφωνίες? Είναι πολύ σημαντικό ότι σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, κρίσιμη θα έλεγα, στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας για μία σειρά από λόγους, οι ηγεσίες των δύο χωρών θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να συνομιλήσουν, να συζητήσουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας έχουν παραμείνει ανοιχτοί. Αυτό είναι πάντα σημαντικό όταν έχουμε περιόδους κρίσης, οι οποίες θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες και όχι υπό τις τωρινές να οδηγήσουν ακόμα και σε ένα θερμό επεισόδιο. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Να κλείσω... Αλλά πάντα σημαντικό και ζητούμενο βεβαίως είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Είναι πρόωρο να εκτιμήσουμε αν θα υπάρξει ουσιαστικό αντίκρισμα ή κάποιος πρακτικός αντίκτυπος από αυτή την συνάντηση, η οποία έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένη, απλώς δεν είχαν βρεθεί ημερομηνίες, αλλά ξαναλέω ότι στην παρούσα κατάσταση το ουσιαστικότερο όλων δεν είναι να βρούμε μία λύση στα ανοιχτά θέματα που έχουμε με την Τουρκία, αλλά να καθίσουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι εμείς δεν επιθυμούμε να αποκλείσουμε την Τουρκία από τις διεργασίες. Άλλωστε, είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή η τουρκική ηγεσία συνομιλεί από όλες τις χώρες της περιοχής μόνο με την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα όφελος για εμάς, το οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα, μπορεί να μετουσιωθεί και σε πράξη. Πώς θα το αξιοποιήσουμε? Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της NERIT.